centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Ματούλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν κύριε Σαββόπουλε, έφτασε η ώρα, τα είπα και ο κύριος Χαρδαλιάς νωρίτερα. Έρονται τα μέτρα σε Καστοριά, Ορεστίδα, όπως είπε και Νεστόριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται, πού είστε κύριε Σαββόπουλε? Είμαι στο χωριό μου, στο Καλοχώρι. Νόμιζα ότι βγάλατε βόλτα το σκύλο. Και λέω, τι έγινε τώρα εδώ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έρονται λοιπόν τα μέτρα, τα περιοριστικά, και πάμε με τα πανελλαδικά μέτρα, αλλά από αύριο το πρωί. Αυτό, εδώ έχουμε την Έλενα, έχουμε τους ακροατές μας, ρωτάνε γιατί από αύριο το πρωί και όχι από απόψε το βράδυ. Κοιτάξτε, γιατί η προηγούμενη απόφαση που είχε πάρει, ας πούμε, με την παράταση που έδωσε στην έκτακτη ανάγκη για τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, υπήρχε ταυτόχρονα και μία άλλη απόφαση, η οποία παρέτεινε και έδωσε παράταση και στα μέτρα που αφορούσε όλη την ΠΕΕΠ των Καστοριάς. Αυτή η παράταση έλεγε έως και την Δευτέρα, 27 Απριλίου. Μάλιστα. Αυτό έτσι, όπως το ακούμε, ξεκάθαρα φαίνεται ότι όσο είναι και διαρκεί η 27 ως ημέρα, δηλαδή μέχρι τις 12 το βράδυ. Μέχρι τις 12 το βράδυ, μάλιστα. Ίσως η προηγούμενη απόφαση έλεγε θα επαναξιολογηθεί η τελευταία πρόταση του κυρίου Παπαγεωργίου. Οι αποφάσεις υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα και όχι από τον Υφυπουργό. Ο κύριος Παπαγεωργίου ο Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, έλεγε στην τελευταία πρόταση, στην τελευταία παράγραφο, ότι θα επαναξιολογηθεί η όλη κατάσταση στην ΠΕΕ Καστοριάς και θα γίνει η ανακοίνωση αν θα παραταθεί ή αν, ας πούμε, θα σταματήσει η παράταση που δόθηκε 14 Απριλίου μέχρι τις... Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να κάνουμε χρήση του πιο ελεύθερου ωραρίου, ας πούμε, τις 12 τη νύχτα. Μετά τις 12, ναι, αυτό είναι τώρα που εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα πρακτικά μιλάμε για κατά το πρωί. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, ναι. Η προηγούμενη απόφαση έλεγε μέχρι 27 Απριλίου, χωρίς να προσδιορίζει την ώρα, οπότε πρακτικά ίσχυε μέχρι τις 12 το βράδυ, δηλαδή. Πιστεύετε ότι για αυτήν την απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα έπαιξαν ρόλο οι τελευταίες 10 καθαρές μέρες για την Καστοριά? 12 πρέπει να είναι, κύριε Νατσούρη. Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα. Έχει μηδενίσει. Σίγουρα πάντως είναι, ναι. Σίγουρα είναι 10, δεν ξέρω αν είναι 12. Ψηλών, καταλαβαίνετε ότι είμαστε ήδη 27 μέρες για όλη την πιέση των Καστοριάς, όπου τουλάχιστον η αθλητική δραστηριότητα, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι έτσι πολύ αναγκαίο για πολύ, μεγάλη, για πολύ μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας, και ήταν προς την σωστή κατεύθυνση. Το είχαμε πει άλλωστε κιόλας, υπό τις παρούσες συνθήκες. Απλώς δεν θα πρέπει να ξεθαρρύνουμε, θα πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας. Επιτρέπεται τώρα αυτό που λέμε η άσκηση. Επανήλθαμε σε αυτό που ήταν πριν. Που ήταν πριν τα περιοριστικά. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε την άσκησή μας, το τζόκινγκ, το περπάτημα. Το β4 ισχύει και η αθλητική δραστηριότητα. Και καταργείται πλέον το 8x8, το οποίο πρακτικά που ήταν, δεν βοήθησε, θα βοήθησε πουθενά και σε κάτι. Ναι. Λίγη υπομονή ακόμα, λίγες φορές είναι. Βέβαια μέχρι τις 4 Μαΐου, από εκεί και μετά. Για άλλους τις τελευταίες μέρες, κάποιοι, ας πούμε, που έχουν έντονη την ανάγκη έτσι για να περπατήσουν λίγο, βλέπουμε έτσι τις τελευταίες δύο μέρες, πάντοτε στα πλαίσια των κανόνων ασφαλείας, βλέπουμε ότι λίγο παραπάνω περπατάνε. Σίγουρα. Από άκρο θα μπορούν, πάντοτε, αλλά εννοείται ότι θα πρέπει έτσι να είμαστε προσεκτικοί και να συνεχίσουμε έτσι, γιατί είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Επαναλαμβάνω, έχουμε μηδενίσει εδώ και 12 μέρες. Το νοσοκομείο είναι σήμερα 7 και αύριο μπορεί να είναι ακόμη λιγότεροι. Πήρε και ένα εξιτήριο, δεν υπάρχει κανένα καινούργιο. Δεν υπάρχει κανένα θετικό, ναι. Δεν υπάρχει κανένα θετικό, ναι. Είναι πολύ, και ό,τι δείγματα έρχονται είναι όλα αρνητικά. Όλα αρνητικά. Πρέπει να έχουμε τις τελευταίες 13 μέρες 240 δείγματα, όλα αρνητικά. Όλα αρνητικά. Αυτό είναι εκπληκτικό νούμερο, σημαίνει ότι. Και από σήμερα και επίσημα τα δείγματα στέλνονται στο εργαστήριο της Κοζάνης. Το μοριακό της Κοζάνης. 13 δείγματα στάλθηκαν σήμερα και περιμένουμε έτσι μέχρι αργά το απόγευμα να μας ανακοινωθούν και τα πρώτα αποτελέσματα, τα τεστ που στάλθηκαν στο μοριακό εργαστήριο της Κοζάνης, για το οποίο φρόντισε η περιφέρεια με χρηματοδότηση δική της να λειτουργήσει. Περίπου 60.000 ευρώ στήγησε. 98.000, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Μας έρχονται αρκετά μηνύματα τις τελευταίες μέρες, κύριε Σαββόπουλε, από την περιοχή της Μεσοποταμίας. Αν έχει ήδη κατατεθεί από τις τοπικές αρχές έτοιμα για ενίσχυση των επιχειρήσεων που ήταν στην καραντίνα, όσο και αν δεν σας αρέσει αυτή η λέξη, της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, για τις πληγήσεις εκεί επιχειρήσεις ειδικότερα.
Κοιτάξτε, κύριε Νατζούλη, τουλάχιστον από αυτό που ξέρω, έχουμε στάλει. Έχει στείλει ο κύριος Περιφερειάρχης. Υπάρχει και ένα νωρίτερα έγγραφο του κύριου Τζικαλάκια. Θεωρώ αυτονόητο από το κεντρικό κράτος, όταν καθιστά σε έκτακτη ανάγκη μια μεγάλη περιοχή, ότι εννοείται ότι θα υπάρχει και η αποζημίωση όλων των επιχειρήσεων που είναι εντός δημοτικής ενότητας Μεσοποταμίας. Γιατί προσωπικά, ας πούμε, είμαστε γνώστες ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις είτε ήταν εκτός της δημοτικής ενότητας, είτε ήταν εντός, και είναι πολλές αυτές οι επιχειρήσεις. Θεωρώ έτσι ότι εξυπακούεται ότι θα αποζημιωθούν. Έχει γίνει έγγραφο από τον Περιφερειάρχη, έχει γίνει έγγραφο από τον κύριο Τζιγκαλάκια. Θα πρέπει να το δούμε συνολικά με τη λήξη, δηλαδή μέσα στο Μάιο, να γίνει ένα συνολικό. Άρα το αίτημα έγινε μόνο από τον κύριο Τζιγκαλάκια, να ακούσουμε τι θα γίνει και ο Περιφερειάρχη. Και ο Περιφερειάρχη το έκανε. Ωραία. Ναι. Ωραία. Έχει ζητήσει. Ναι. Έχει ζητήσει. Τώρα, όπως ακούσατε, ίσως την ενημέρωση, δεν ξέρω αν την ακούσατε, πάμε για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους. Αλλάζουν πράγματα στη ζωή μας. Μπορεί σήμερα να χαιρόμαστε λίγο που θα είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, κύριε Σαββόπουλε, αλλά ορισμένα πράγματα ήρθαν για να μείνουν, μάλλον. Ας ελπίσουμε ότι ήρθαν για να μείνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Μάλιστα. Είδατε ότι τουλάχιστον σαν ΠΕ περάσαμε έτσι μια πολύ μεγάλη μπόρα. Θα πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτά που μας λένε οι ειδικοί, και οι ειδικοί, κύριε Νατσούλη, έχουμε δει, ας πούμε, το τελευταίο τρίμηνο, ότι πολλοί ειδικοί σήμερα που, ας πούμε, είναι αυτοί που τέλος πάντων είναι υπέρμαχοι αυτών των μέτρων, πριν τρεις μήνες μας λέγανε άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι που. Πολλά δεν πράγματα το άλλαξαν, βέβαια. Δεν πιστεύαν ότι έχει τόσο μεγάλη διασπορά. Βέβαια. Τώρα, αν θα πρέπει για ένα μεταβατικό διάστημα στους χώρους της εργασίας να πρέπει να φοράμε μάσκα, θα πρέπει να φοράμε. Ωραία. Αυτό είναι αυτονόητο πια. Και ορισμένα ορισμένα πράγματα θα αλλάξουν. Παίρνετε μια βαθιά ανάσα κι εσείς σήμερα. Σας βρίσκουμε στο χωριό σας, στο Καλοχώρι. Είναι από τις στιγμές που χαλαρώνει και ο Αντιπεριφερειάρχης. Το απόγευμα, ναι. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή, στη φύση με. Ψυχοθεραπεία, με αυτά που μας αρέσουν. Είναι φυσιοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία. Στα μπέλη. Το κλαδέψατε. Το κλαδέψατε. Το κλαδέψαμε πριν την κατάσταση έγινε ανάγκη. Το προλάβατε. Τώρα τα χόρτα δύο μέρες. Το είπαμε γιατί μεγάλωσαν πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλησπέρα, καλησπέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.